Είναι η πρόταση που την είχα πει στο Δημοτικό Συμβούλιο προτριετίας περίπου όταν αγοράστηκε ο χώρος, να ονομαστεί ο πολιτιστικός χώρος του πρώην Λατομείου Καραβέλας χώρο πολιτισμού Μάνος Ελευθερίου. Νομίζω ότι... Οπότε και Δήμαρχε δεν αποσύρεται. Ο Μάνος Ελευθερίου, πέρα από το ότι είναι μια ιδιαίτερα σημαντική προσωπικότητα για την Ελλάδα, έχω αναφερθεί επανειλημμένα και τα λέω και στην εισήγησή μου για το πλήθος των δωρεών που έχει κάνει στο Ιστορικό Αρχείο, στη Δημοτική μας Βιβλιοθήκη, και μιλάμε για σπάνια πράγματα κιόλας, γιατί είναι μανιώτης συλλέκτης σε ό,τι έχει να κάνει με την Σύρο γενικότερα. Η προσφορά του είναι τεράστια. Νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχει έτσι το ταμπού να μην τιμάμε ανθρώπους εν ζωή. Είναι ταμπού αυτό. Νομίζω ότι έχει δώσει τα πάντα ο Μάνος και νομίζω ότι πρέπει να τον τιμήσει εν ζωή το Δημοτικό Συμβούλιο. Θέλω να ζητήσω και συγγνώμη από τον κύριο Γιαλόγλου, γιατί πράγματι υπάρχει μια υπερβολή, αλλά θα ήθελα να κάνω την τοποθέτησή μου εδώ και να συνηγορήσω απόλυτα... Μ' αρέσεις όταν είσαι αυτοκριτικός πάντως. Με λιώνεις. Και εσύ με αλακώνεις πέτρα όταν σου κάνεις χαμόγελο. Και εμείς θα πάμε 5 ώρα σπίτι μας. Και εμείς θα πάμε 5 ώρα σπίτι μας. Και κάποια στιγμή, ξέρεις ότι... Δεν ξέρεις. Επέμεινα και επέμεινα συγκρουσιακά, παρότι σέβομαι τις απόψεις του Ανδρέα, γιατί έχουν ιδεολογικό υπόβαθρο και είναι απόψεις. Αλλά δεν μπορούμε να μην τιμάμε ανθρώπους εν ζωή, έχοντας αυτό το ταμπού που λέει ο Δήμαρχος. Πολύ περισσότερο όταν ο Ελευθερίου, τον οποίο εγώ δεν έχω ανταλλάξει ούτε καλημέρα με τον άνθρωπο, αλλά το σέβομαι πιο πολύ σαν άνθρωπο της λογοτεχνίας και κυρίως σαν τον άνθρωπο που σε συνεργασία με το Δήμο έχει κάνει αυτή την καταπληκτική έκδοση για το θέατρο στην Ερμούπολη, που είναι μνημειώδης και τεκμηριώνει την πρωτοπορία της Ερμοπόλεως σε ό,τι αφορά τη θεατρική ιστορία της Ελλάδος. Και βέβαια το ότι η Ερμούπολη μπήκε στη λογοτεχνική σειρά πόλη στη λογοτεχνία, η Ερμούπολη των εκδόσεων του Μετέχνου μαζί με τη Σμύρνη, την Αλεξάνδρεια και άλλες πόλεις, είναι άθλος του Ελευθερίου. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν ακόμα και ο ίδιος να λέει ότι δεν θέλει να ονομαστεί τώρα για λόγους, αν θέλετε, σεμνότητας, να μην γίνει από τη στιγμή κατά την οποία το έχουμε προαναγγείλει. Λέω καταληκτικά μια φράση του Έμις του Φρέρη, είναι ο πρώτος και ίσως ο τελευταίος πραγματικός ποιητής της Σύρας και της Ερμούπολης του Ελευθερίου. Και γι' αυτό πρέπει πάντα να τον τιμάμε. Δεν συμφωνούμε σε κάτι που θα είναι μόνιμο να υπάρχει το όνομα κάποιου συνδημότη μας, κάποιου που έχει βοηθήσει τη Σύρα, όσο και έχει προσφέρει τεράστιο έργο όσο είναι εν ζωή. Και νομίζουμε ότι για αυτό το λόγο για κανέναν δεν μπορούμε να ψηφίσουμε ζωή. Να μην το βάζουμε στον κύριο Μάνο Ελευθερίου, που είναι πολύσιμο και το έργο του και πάρα πολύ σημαντικό, και λογοτέχνης και δημοτογράφος, πρωτίστως στιχουργός, μεγάλης εμβέλειας διαχρονικής, πρωτίστως στιχουργός που τραγουδάει με τα τραγούδια του, συλλέκτης, εμβελής εκδόσεων, και μακάρι ο Δήμος να έχει λεφτά να συνεχίσει και ο κύριος Ελευθερίου μετά το 1921 το τετράτομο έργο για την κοινωνία και το θέατρο και τον πολιτισμό να το συνεχίσει. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε συνεργαστεί και από συλλόγους και μέσω Δήμων, όμως είναι άλλο αυτό. Δεν συμφωνούμε. Γι' αυτό το λόγο, επειδή έχουμε κάποια ιδεολογία και κάποια πλαίσια και κάποιες αρχές. Έχουμε χίλιους άλλους τρόπους να τιμήσουμε τον κύριο Ελευθερίου με άλλους τρόπους, πάρα πολλούς. Στο κάτω-κάτω γράφτηκε κάποιος, το έγραψε δημοσιογράφος, ήταν κάποιος συνδημότης, κάπου το διάβασα και συμφωνώ προσωπικά τουλάχιστον μαζί του. Πάμε να δώσουμε το όνομα σε ένα πράγμα που είναι και λατομείο. Ας το κάνουμε ανοιχτό θέατρο και χώρο χειμερινής αναψυχής και μετά το συζητάμε. Πάμε να βαφτίσουμε δηλαδή ένα μωρό πριν γεννηθεί με ένα όνομα. Γι' αυτό δεν συμφωνούμε. Δέστε τον Κεντέρη. Μέχρι πλήρα και τι άλλο έγινε. Και μετά ο κύριος Κεντέρης τι απεδείχθη. Ο Ολυμπιονίκης. Ναι, ναι, αυτό είναι παιδιά. Δεν λέω ότι ο κύριος Χ που λέμε θα κάνει κάτι τέτοιο. Όμως ή θα έχουμε κάποια πλαίσια και αρχές ονοματοθεσίες ή δεν θα έχουμε, και όποτε θέλουμε
θα λέμε τον Τάρ, εσέ παρακαλώ. Δεν συγκρίνουμε τον Γκεντέρη με τον κύριο Ευθερή. Ο ίδιος, όχι δεν τον πιάσει τον Παρισμένο βέβαια, για να στιευτούμε. Ο κύριος Ευθερή είπε, μπορώ να το πω σε ενότητα, δεν ξέρω, δεν μου πάρω για να το δω συναισθηματικά ότι δεν θέλει. Εν τέλει, εμείς δεν πρόκειται να το ψηφίσουμε και τίποτα δεν θα ψηφίσουμε με αυτή τη λογική, όσο και αν το θέλουμε από μέσα μας. Δεν είναι σωστή. Αυτό είναι όλο. Τώρα, γιατί μπορεί να ψηφίζουμε αυτόν σήμερα, αύριο, αλλά είναι και άλλοι παράγοντες. Δεν θέλω να αναφερθώ. Μια δημοτική αρχή θα ψηφίσει τον τάδε αύριο. Με άλλα κριτήρια. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις, αντιπροτάσεις για να κλείσω. Μάρκος Φλέρης, Δημήτρης Χάλαρης, λέμε Συριανούς, έτσι. Τους είπα εκεί και στην Επιτροπή που καταχρηστικά συμφωνώ έμεινα, που είπε ο κύριος Επέργης και το δέχομαι και είπα εκεί κάποια πράγματα, έχουμε Λέοντα Κουκούλα, που είχε σχέση με το θέατρο. Μπορεί να είναι Βαβακάρης Βόκοβιτς, ο Στέλιος Βόκοβιτς, μεγάλος τέλεχος του Εθνικού προπολεμικά, είναι Συριανός, Χρόνης Εξαρχάκος. Έχουμε άπειρα ονόματα να βάλουμε, τα οποία τα ξεχνάμε. Έτσι, αυτό θέλω να πω. Με αυτή την έννοια προτείνουμε, ψηφίζουμε την πρότασή μας με 10 διαφορετικά ονόματα το τελευταίο. Τελευταία δεν χάσαμε ένα συνδημότη μας. Πρόσφατο είναι. Για να μην αναφερθώ ονομαστικά. Έχουμε ονόματα να δώσουμε. Και να τα προβάλλουμε να τα μάθουν και οι Συριανοί. Να τα μάθουμε όλοι τι ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό είναι γνωστό έτσι κι αλλιώς. Το τιμήσουμε με άλλο τρόπο. Υπάρχουν πάρα πολλά επιχειρήματα για να πούμε όχι και λέμε όχι εθαρσώς. Ευχαριστούμε. Εγώ, αν θέλετε, ψιλοντρέπομαι όταν συζητάμε ένα τέτοιο θέμα και αρχίζουμε και φέρνουμε δυσκολίες και ο ένας λέει όχι, ο άλλος μπορεί, αρχίζουμε και κρίνουμε ανθρώπους που δεν μπορούμε να τους πιάσουμε στο στόμα μας και ούτε να τους κρίνουμε. Νομίζω ότι του αξίζει αυτή η τιμή, δεν το συζητάω αυτό. Αυτό που δεν ξέρω αν του αξίζει είναι αυτό που είπε λίγο ο Ανδρέας, είναι αν αξίζει να ονομάσουμε το λατομείο σε αυτή την κατάσταση που είναι σήμερα. Θα το ψηφίσω βέβαια και είμαι θετικός και δεν το συζητάω. Αλλά νομίζω η δεύτερη προσέγγιση που θα κάνω είναι ως προς το λατομείο, το οποίο είναι ένας θησαυρός που τον έχουμε αναξιοποίητο και νομίζω ότι επ' ευκαιρία το ότι δίνουμε το όνομα στον Μάνο τον Ελευθερίου, που δεν θα πω άλλα για αυτόν γιατί νομίζω θα είναι και υπερβολή να μιλάμε συνέχεια, θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή το λατομείο είναι μια χωματερή η οποία διαμορφώνεται για τεράστιες εκδηλώσεις που μπορεί ο Δήμος και να προσελκύσει κόσμο. Έχουμε πει πολλές φορές ότι αν έχει Σύρος μια ιδιαιτερότητα είναι στον πολιτισμό της. Δεν είναι θέμα παραλίας, δεν είναι θέμα ξενυχτιού, δεν είναι θέμα οτιδήποτε άλλο που έχουν όλα τα νησιά και είναι πολύ πιο προχωρημένα από εμάς. Αν μπορούμε λοιπόν να επενδύσουμε στον πολιτισμό και να έχουμε ένα χώρο όπως το λατομείο αξιοποιημένο, ίσως έχουμε ελπίδες να φέρουμε κόσμο από τον πολιτισμό. Θα πω αναλυτικά 5 πράγματα, δεν θα καταχρεωστώ τον χρόνο για ένα λεπτό. Και αυτά θα τα στείλουμε και εγγράφω στην τεχνική υπηρεσία. Νομίζω ότι σε κάποιο τεχνικό πρόγραμμα θα πρέπει να μπει ένα κονδύλι για το λατομείο. Ήδη ταλαιπωριόμαστε 2 χρόνια για κάποιες τουαλέτες. Ήδη έχουμε αναφέρει ότι καλό θα ήταν να γίνει μια περίφραξη. Εκεί είναι μπάτε σκύλια λέστε. Όποιος θέλει μπαίνει το χειμώνα, μπαίνει οποιοδήποτε το καλοκαίρι. Κάνουμε μεγάλη δαπάνη και χρημάτων και προσωπικού για να το συνεφέρουμε. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά 3 χρόνια έχω κουραστεί πάρα πολύ να το μαζεύω το λατομείο με ό,τι προσωπικό έχουμε και με ό,τι χρήματα κάθε καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν αντέχω και άλλη χρονιά να γίνει. Πρέπει κάποια στιγμή να το συμμαζέψουμε, να γίνει μια περίφραξη, να τακτοποιηθούν οι εξέδρες, να γίνει μια μόνιμη εξέδρα για τις εκδηλώσεις, να γίνει μια δενδροφύτευση, να κοιτάξουμε λίγο τον εξωτερικό χώρο που είναι άπλετος και άπειρος για πάρκινγκ. Να ρίξουμε μπετό, να μην έχουμε αυτό το χώμα που θα βρέχουμε συνέχεια. Νομίζω ότι αν επενδύσουμε λίγα χρήματα, μπορούμε αυτό το χώρο να τον καλοποιήσουμε και να αξίζει όντως να τον δώσουμε σε αυτόν τον άνθρωπο. Λοιπόν, θα ψηφίσω θετικά, αλλά με ένα τεράστιο παράπονο ότι 3 χρόνια με τα ψέματα κάνουμε εκδηλώσεις σε μια χωματερή που το καλοκαίρι τον κάνουμε συναυλιακό χώρο. Πάντως νιώθω λίγο άβολα γιατί θεωρώ ότι δεν δένει. Το όνομα Μάνος Ελευθερίου με το συγκεκριμένο χώρο, ό,τι και αν, όπως και αν διαμορφωθεί, ό,τι και αν γίνει. Προς το παρόν είναι ένα τίποτα εκεί. Όπως είπε και ο Γιάννης, είναι μια χωματερή. Είναι ένας χώρος ο οποίος, μπας περιπτώσει, τον θεωρώ ότι δεν αξίζει δηλαδή για το Μάνο Ελευθερίου αυτό το συγκεκριμένο, ο συγκεκριμένος χώρος να δοθεί το όνομά του. Δεν μπορώ να το ψηφίσω, εκτός αν υπάρξει
κάτι άλλο ή μπορεί να αναβληθεί και να ξανάρθει. Πάντως, λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να το ψηφίσω. Νομίζω λοιπόν ότι προτού αποφασίσουμε να δώσουμε το όνομα του Μάνου Ελευθερίου σε κάποιο χώρο, θα πρέπει να είναι και ο χώρος ευπρεπής, έτοιμος και όχι ημιτελής και σε αυτή την κατάσταση που περιγράψαν οι προηγούμενοι συνάδελφοι. Ίσως είναι και αυτός ένας λόγος που και ο ίδιος ο κύριος Μάνος Ελευθερίου εξέφρασε κάποιες επιφυλάξεις. Νομίζω λοιπόν ότι δεν θα του άξιζε κάτι τέτοιο και, εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση, καλύτερα θα ήταν να διαμορφώσουμε ένα χώρο έτσι όπως τον θέλουμε και έτσι όπως τον έχουμε σκεφτεί και έτσι όπως τον έχουμε προβλέψει και μετά να τον ονομάσουμε. Γιατί οτιδήποτε αντίθετο νομίζω ότι δημιουργεί μόνο εντυπώσεις και τίποτα άλλο και στη συγκεκριμένη περίπτωση μάλλον αρνητικές εντυπώσεις. Εγώ τουλάχιστον έχω υπόψη μου το θέατρο Βράχων που έχει το όνομα Μελίνα Μερκούρη και τα οποία καλώς κακώς ξεκίνησαν από μια παρόμοια κατάσταση. Και σίγουρα αν δεν ήταν το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΣ να πάρει ενδεχομένως και τα ρίσκα του. Εγώ δεν θα διστάσω να πω ότι όταν ο Γιάννης Κεράνης είχε την ιδέα να κάνουμε εκεί πέρα την πρώτη συναυλία, ήμουν ιδιαίτερα επιφυλακτικός. Και βέβαια αυτό ρίσκο εν τέλει το Συμβούλιο του ΟΠΑΣ το πήρε και νομίζω ότι χρόνο με το χρόνο δικαιώνεται όλο και περισσότερο. Άρα πρέπει λίγο να δούμε και λίγο πιο μπροστά, να έχουμε και ένα όραμα και να κυνηγάμε, σίγουρα να κυνηγάμε το καλύτερο. Αλλά για μένα αυτός ο χώρος δεν θα μπορούσε παρά να έχει το όνομα αυτού του σημαντικού λογοτέχνη. Θεωρώ ότι ίσως δεν είναι ο κατάλληλος χώρος για να δώσουμε το όνομα του κυρίου Ελευθερίου. Από όσο γνωρίζω και ο ίδιος στην πρόταση αυτή αρνήθηκε να γίνει... Παιδιά, από σεμνότητα αρνείται ο άνθρωπος πάντα. Ναι, δηλαδή, αν σας λέγανε την ζωή, θα σας δώσουν, θα σας κάνουν τέτοια τιμή, θα λέγατε ναι, ευχαριστώ πολύ. Ακούστε με λίγο, πίσω από την άρνηση, κύριε Δήμαρχε, πίσω από την άρνηση, μπορεί να κρύβεται η σεμνότητα, γιατί ο κύριος Ελευθερίου είναι ένας πάρα πολύ σεμνός άνθρωπος, αλλά μπορεί να κρυβόταν, αν το θέλετε έτσι, δηλαδή μπορεί να ερμηνευτεί ποικιλοτρόπος, το ότι θεωρεί ότι δεν είναι και ο κατάλληλος χώρος για να... Τι που έχω κάνει εδώ για 3 χρόνια, έτσι. Το θεωρεί πολύ μεγάλο να τον ετοιμήσει τόσο πολύ εν ζωή. Αυτή ήταν η επιφύλαξή του. Δεν ήταν ότι δεν του αρέσει το λατομείο, έλεος δηλαδή. Δεν ξέρω, εντάξει, εγώ αυτή είναι η μόνη επιφύλαξη που έχω. Θεωρώ ότι θα πρέπει να τιμηθεί, αλλά δεν ξέρω αν είναι ο κατάλληλος χώρος για να δοθεί το όνομα του κυρίου Ελευθερίου. Θα έπρεπε να δοθεί δηλαδή κάτι καλύτερο.